Να ζήσουμε και να βιώσουμε μέσα στο λειτουργικό κλίμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας το ασύλληπτο μέγεθος της σημερινής ημέρας. Είναι διαφορετική η σημερινή ημέρα και ιδιαίτερη η βραδιά αυτή από όλες τις άλλες του χρόνου. Είναι Μεγάλη Παρασκευή, είναι η πιο ιερή και αγία ημέρα του χρόνου. Γι' αυτό και οι ιεροί μνογράφοι της Εκκλησίας μας ανά τους αιώνας μας τονίζουν μέσα στην άφθαστη υμνογραφία μας, φοβερό και παράδοξο, μυστήριον ενεργούμενον σήμερον καθοράτε. Εκείνος που σαν πνεύμα δεν ψηλαφάτε, φαίνεται κρατούμενος. Εκείνος που ήρθε να ελευθερώσει τον άνθρωπο, φέρεται ως δέσμιος. Αυτός που ανακρίνει τις καρδιές και τις σκέψεις των ανθρώπων, ανακρίνεται. Αυτός που συνέχει τα σύμπαντα, περιορίζεται πάνω στο σταυρό. Αυτός που μπροστά του με τρόμο παρίστανται οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, στέκεται ως υπόδικος μπροστά στον Πιλάτο. Αυτός που θα κρίνει ζώντας και νεκρούς, καταδικάζεται σε σταυρικό θάνατο. Αυτός που καταργεί τελικά τον Άδη, κλείνεται μέσα στον τάφο για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Αυτή την ημέρα ο άνθρωπος, το ανώτατο δημιούργημα, βγαλμένος από τα χέρια του Δημιουργού, καταδικάζει το Θεό στο θάνατο και ο Θεός εν συνεχεία τον καταδικάζει να παραμένει αθάνατος. Έτσι αδελφοί μου, η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μέρα στη γλώσσα της Εκκλησίας μας, είναι η μέρα πρώτον της υπακοής. Μας φανερώνει ο Σταυρός το δέντρο της υπακοής που υψώθηκε σήμερα στη μέση των εκκλησιών μας. Μας το παρουσιάζει ο Χριστός που είναι καρφωμένος πάνω στο ξύλο του Σταυρού, γενόμενος κατά τον Απόστολο Παύλο υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε Σταυρού. Γι' αυτό και ο θάνατος του Χριστού είναι εκούσιος, θεληματικός. Θέλησε ο Χριστός και έπαθε για τη δική μας σωτηρία. Θέλησε και σταυρώθηκε, θέλησε και πέθανε κατά την ανθρώπινη φύση πάνω στο ξύλο του Σταυρού, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα. Είναι δεύτερον η Μεγάλη Παρασκευή, η ημέρα της λυτρώσεως. Λυτρωθήκαμε από την τυραννίδα του διαβόλου, λυτρωθήκαμε από την φθοροποιό αμαρτία, λυτρωθήκαμε από τον θάνατο και τη φθορά και οδηγούμαστε στην αυθαρσία και στην αθανασία. Γι' αυτό ακούσαμε πάλι τον ιερό υμνογράφο να μας λέγει «Το ημέτερον γένος ανακληθέν, σαν απόψε, το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς την αιωνιότητα οδηγείται». Είναι βατός πλέον ο χώρος του ουρανού για μας τους αποστάτας του Θεού. Μας το υπενθυμίζει ο στρατηγός της Εκκλησίας, ο Απόστολος Παύλος. Μας λέγει στην προς Εφεσίους επιστολή του, ενώ έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των παραπτωμάτων, τον πλούτο της χάριτος αυτού, εις υπερίσευσε εις ημάς. Περίσεψε η χάρις του Θεού, μας δόθηκε η χάρις του Θεού, δωρεάν η χάρις του Θεού. Μπορούμε και εμείς να γίνουμε πολίτε της αιωνίου ζωής. Είναι η Μεγάλη Παρασκευή τρίτον, η ημέρα της αφέσεως. Το ακούσαμε χθες το βράδυ να το διαλαλούν οι υμνογράφοι της Εκκλησίας. Το χειρόγραφον ημών εν το σταυρό διέριξας Κύριε, και λογιστής εν της νεκρής τον εκείσε τύρανον έδεσας. Έσβησε δηλαδή ο Χριστός το χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Σχίσας το χειρόγραφον, θα μας τονίσει ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος θα δώσει και εκείνος την δική του εμπειρία, το καθημόν χειρόγραφον προσιλώσας το σταυρό. Και τέλος, η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μέρα της χάριτος.
δόθηκε στον κατάδικο από την αμαρτία άνθρωπο η χάρις. Την υπέγραψε ο Χριστός, βαφές ερυθρές, με το ίδιο του το αίμα και δια των ιδίων δακτύλων πάνω στο ξύλο του Σταυρού. Δεν σωθήκαμε από τα έργα μας, δεν σωζόμαστε για αυτά τα οποία κάνουμε και για αυτά τα οποία θα κάνουμε. Μας σώζει το αίμα του Χριστού, σωθήκαμε δωρεάν. Το αίμα του Χριστού, θα πει ο Απόστολος Παύλος, καθαριεί τη συνείδηση ημών από νεκρών έργων και αμαρτίας. Γι' αυτό και στην αγκαλιά της Εκκλησίας, γι' αυτό και στην αγκαλιά του Χριστού χωράνε όλοι οι άνθρωποι, είτε αμαρτωλοί, είτε δίκαιοι, είτε ανήκουν στην Εκκλησία, είτε δεν ανήκουν. Η αγκαλιά του Χριστού είναι ανοιγμένη για τον καθένα ξεχωριστά. Έτοιμος ο Χριστός να σκύψει και πάλι και να πλύνει τα πόδια του καθενός μας, όπως ακριβώς το έκανε, όπως ακριβώς το έκανε το βράδυ του μυστικού δείπνου. Αυτήν την ημέρα λοιπόν, την δακρύβρεκτη, την Αγία ημέρα, να ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τον Κύριό μας, να Του καταθέσουμε την ευγνωμοσύνη μας και αντί για τα αρώματα και τα άνθη, να Του καταθέσουμε τα δάκρυα της καρδιάς μας, μα πολύ περισσότερο να Του καταθέσουμε τη μετάνοιά μας και να επαναλαμβάνουν και να επαναλαμβάνοντας κι εμείς, έστω και την ενδεκάτη ώρα, την φωνή του ευγνώμονος ληστού, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Να σεβόμαστε αυτή την ημέρα, να ευλαγόμαστε αυτή την ημέρα. Δεν είναι, αδελφοί μου, για τα ήθη της πατρίδος μας, δεν είναι για αυτά τα οποία μας κληρονόμησαν οι πρόγονοί μας. Αυτήν την ημέρα να την μεταβάλουμε σε ένα φαγοπότι, όπως θέλουν κάποιοι να εισάγουν καινούργια ήθη στην πατρίδα μας και έναν καινούργιο τρόπο ζωής. Έτσι ζήσαμε, έτσι πρέπει να ζήσουμε, με αυτήν την ευσέβεια, με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη ζωή και με αυτό το φρόνημα, να φύγουμε ευσεβώς και δικαίως από αυτό τον κόσμο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό θα πρέπει να κλείνουμε τα αυτιά μας σε όλους αυτούς που μας μεταφέρουν καινούργια ήθη και να κρατάμε σύμφωνα με τον Απόστολο την παράδοσή μας. Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις. Ό,τι παρελάβουμε, αυτό πρέπει να κρατήσουμε και αυτό να μεταφέρουμε στις γενναίες των παιδιών μας. Γιατί έτσι έζησε ο τόπος και έτσι πρέπει να ζήσει πάλι ο τόπος. Απόψε λοιπόν, αυτή την βραδιά, τη μοναδική βραδιά, κάτω από τη σκέπη των ναών μας εδώ, των βυζαντινών ναών μας, που καίει ακίνητο το έλαιο της ευσεβίας του Καστοριανού, που θέλει αυτά τα παρεκκλήσια να είναι κομμάτι της ζωής τους. Έτσι έζησε μέσα στις αυλές αυτών των εκκλησιών, με αυτή την ευσέβεια και με αυτόν τον τρόπο. Σας αγκαλιάζω όλους, τον ιερό κλήρο, τις μοναστικές αδελφότητες, τους άρχοντες του τόπου μας, μα πολύ περισσότερο, αδελφοί μου, εσάς, τον Χριστόνιμο λαό, το πλήρωμα της τοπικής μας εκκλησίας, με αυτή την αρχοντική ευγένεια που διαθέτεται και με αυτή την τήρηση των ιερών παραδόσεων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς οι Καστοριανοί έχουμε παράδοση και αυτή την παράδοση μεταφέρουμε, αυτό τον τρόπο ζωής μεταλαμπαδεύουμε εδώ από το μετερίζι της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Αγκαλιάζω όλους εκείνους που μένουν σε αυτό τον τόπο, σε αυτήν την ένδοξη πατρίδα, την ελληνικότατη Μακεδονία μας, συνεχίζοντας την παράδοση των προγόνων μας. Χαιρετίζω όλους εκείνους που έφτασαν εδώ στην ακριτική μας επαρχία για να γιορτάσουν μαζί μας το Άγιο Πάσχα. Όπως και άλλη φορά έχω πει, μαζί με την φιλοξενία και την ζεστασιά που έχει αυτός ο τόπος, χαρακτηρίζει τους Καστοριανούς και η Αρχοντιά. Χαρακτηρίζει τους Καστοριανούς αυτό το φως, το οποίο καίει άσβεστο στις κανδύλες των εκκλησιών μας, στην κυρά την Μαυριώτισσα
και στα Βυζαντινά παρεκκλήσιά μας. Απόψε λοιπόν να ετοιμάσουμε το πρόσφορο για την λειτουργία της Αναστάσεως, να πιάσουμε το προζύμι για την λειτουργία, την αναστάσιμη λειτουργία, αύριο το βράδυ. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου υγεία και δύναμη στη ζωή σας, και ο Χριστός να είναι πάντοτε μαζί σας και μαζί με όλους μας. Χρόνια πολλά, αδελφοί μου, υγεία να έχετε, καλή Ανάσταση και κάθε καλό στη ζωή σας, και ο Χριστός, ο αρχηγός της ειρήνης και της αγάπης, ο σταυρωθής δι' ημάς, έστε με θυμών πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Έχετε την αγάπη μου, έχετε την καρδιά μου, έχετε τις ολοκάρδιες ευχές μου. Καλή Ανάσταση, αδελφοί μου, χρόνια πολλά γεμάτα υγεία.